Καλησπέρα. Να πούμε δύο λόγια για την κάρτα του πολίτη και τα νέα συστήματα που μας ετοιμάζουν. Η συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή, ανάλογα και με τον καιρό και με την εργασία που έγινε. Κατέβηκε αρκετός κόσμος, ο οποίος πήγε για να ομολογήσει ξεκάθαρα την άρνησή του στο σύστημα του Αντιχρίστου, γιατί αρνούμεθα να πάρουμε τις κάρτες και όλα τα συστήματα. Καλό είναι όμως να ξέρουν πολλοί ότι αυτοί μας ετοιμάζουν παράλληλα με τις κάρτες την ειρηδοσκόπηση και την παλαμοσκόπηση, που η ειρηδοσκόπηση και η παλαμοσκόπηση είναι χάραγμα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, γιατί όταν είχε δείξει παλαιότερα ο Λιακόπουλος στο Turk CNN ότι όταν περνάγανε παλαμοσκόπηση, σκανάρανε το μηχάνημα, σκάναρε το barcode το οποίο είχαν τοποθετήσει στο χέρι. Και όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα σε σφραγίζουν στο βλέφαρο, να προσέξετε. Άρα αυτοί δεν θα πάνε μόνο να μας δώσουν μία κάρτα, μας έχουν δώσει τα συστήματα του 666, γιατί στόχος όλων αυτών που ανήκουν στο λευκό αδελφάτο των Ροτσάιλ Ροκφέλλερ, όλων αυτών που κυβερνούν τον πλανήτη, κατά παραχώρηση Θεού φυσικά, τι θέλουν να κάνουν, να διώξουν τον Χριστό. Γιατί παλαιότερα και η οργάνωση Φιλουμένου είχε βγάλει μία δήλωση που είχαν κάνει από το λευκό αδελφάτο και είχαν αναφέρει ότι εμείς θα κάνουμε τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Χριστό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα τους δώσουμε το χάραγμα, το 666, να μην μπορεί ο χριστιανός πλέον να έχει επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί το βαθύτερο θεολογικό θέμα είναι ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή, αυτοί με τον τρόπο αυτό που δίνουν τον ΆΜΚΑ, τον αφημί, τα διαβατήρια και που όλα αυτά τα νούμερα τα οποία συμπλέκονται και μπαίνουν στην κάρτα του πολίτη μαζί με το QR code, barcode και το microchip και όλες τις κώδικες με το 666, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδιώξουν τη Θεία Χάρη. Και αυτός είναι ο στόχος του Λευκού Αδελφάτου. Να φύγει η Θεία Χάρη από τους χριστιανούς, να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και το επίκεντρο όλης της πνευματικής υποθέσεως κάθε χριστιανού είναι το εξής, ότι πρέπει να μπούμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, δηλαδή να μπούμε στην ύψη και στη νοερά ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό», γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ελκύσουμε τη Θεία Χάρη. Καθαρίζοντας την ψυχή μας, στο μακαρισμό μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται, και να βάλουμε μέσα την ψυχή μας, τη ψυχή μας, τον Ιησού Χριστό. Πώς θα βάλουμε τον Ιησού Χριστό? Καθαρίζοντας την ψυχή, αρνούμενοι όλα τα συστήματα του 666, όποια και αν είναι αυτά, με όποια μορφή και να μας τα δώσουν, και να μην απατηθούμε από τις νέες κάρτες και πάρουμε την παλαμοσκόπηση και την ειρηδοσκόπηση, γιατί μετά δεν υπάρχει μετάνοια. Και εάν καταφέρουμε και έχουμε στην ψυχή μας τον Χριστό, θα μπορούμε να ομολογούμε, γιατί μας λέει «Ουδείς υπδύνατε υπήν Κύριον Ιησού ή μίαν Πνεύματι Αγίου». Έτσι, άμα δεν πάρουμε τις κάρτες, διατηρούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως έχει πει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, ο σκοπός του χριστιανού είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο σκοπός όλων των λευκαδελφητών της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων του Ροτσάιλ με το Δουνουτού, που μας βγάζουν τις κάρτες με όλα αυτά τα αντίχριστα συστήματα που σε πολλές τράπεζες ήδη ενεργείται η δακτυλοσκόπηση με το χάραγμα επάνω, με νέα μορφή, το QR code και με το microchip. Όλοι αυτοί στόχο έχουν να χάσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν εμείς χάσουμε το Άγιο Πνεύμα και φύγει η Θεία Χάρη, δεν θα μπορούμε να ομολογήσουμε τον Χριστό και θα χάσουμε τα πάντα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, και να προσέξουμε ότι όταν κάποιος ποιμένας μας λέει ότι δεν πειράζει και είναι χλιαρός, να μην τον ακολουθούμε. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και ο προφήτης της Ιερεμίας αναφέρει μέσα το λόγο του Κυρίου ότι διεύθυραν τον αμπελώνα μου, και ο Άγιος Νύφων Κωνσταντιανής που είδε το όραμα της Δευτέρας Παρουσίας, είδε τον Κύριο στη Δευτέρα Παρουσία που έλεγε «Οι μισθωτοί ποιμένες με πρόδωσαν,
Και πρέπει να προσέξουμε πολύ, γιατί και άλλοι προφήτες μας έχουν προειδοποιήσει ότι οι περισσότεροι ιερείς θα είναι σε πτώση και εμείς πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να κρατήσουμε την ομολογία μας, να ακολουθούμε τα λόγια των Αγίων Πατέρων και τις συμβουλές τους και μόνο τους Άγιους Πατέρες, γιατί ο στόχος του χριστιανού είναι η έσχατη ομολογία, η έσχατη ομολογία κατά του Αντιχρίστου. Τώρα είναι τα πρώτα στάδια που βγαίνουν τα νούμερά του. Εάν δεν μπορούμε αυτά τα στάδια όλα, είναι ένα μεγάλο προστάδιο για τη μεγάλη ομολογία εναντίον του ιδίου του προσώπου του Αντιχρίστου, που αν μας αξιώσει η χάρη του Θεού βγούμε, θα ομολογήσουμε, θα εναντιωθούμε και θα ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, που αυτός είναι ο στόχος όλων των χριστιανών, να φτάσουμε στην έσχατη ομολογία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το Άγιο Βάφτισμα, τη Θεία Χάρη στην ψυχή μας και από την άλλη πλευρά να βοηθήσουμε όλους τους χριστιανούς οι οποίοι δυστυχώς μέσα από τις πλάνες, από τη χλιαρότητα έχουν προσκυνήσει περισσότερο την εικόνα του θηρίου, το τέταρτο κομμάτι που μας λέει στο ΙΓ 15 κεφάλαιο, που κατά τον Ανδρέα και Αρέστηθα Κεσαρίας είναι ο δισεβής βίος. Σκοτίζεται η ψυχή του ανθρώπου, σκοτίζεται το φωτεινό όμα της ψυχής, ο νους, γιατί όταν σκοτιστεί ο νους, που είναι το εργαλείο της γνώσεως, όπως μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο χριστιανός. Γι' αυτό υπάρχει βαθύτερη αιτία που δεν δεχόμαθα όλα αυτά τα συστήματα. Είναι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο διάβολος λειτουργεί σαν μυρμικολέον, λίγο και μετά ξαφνικά γίνεται από μυρμήγκι λιοντάρι και δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ενώ αν αρχίζαμε τον πόλεμο από τα χαραγμένα τρόφιμα και όλα τα προστάδια αυτά που μας βάλανε, τώρα θα μπορούσε εύκολα όλος ο κόσμος να αντιδράσει. Αυτά είναι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εγρήγορση, πνευματική νύψη, η εξάσκηση του Κύριου Ιησού Χριστέ ή του Θεού ελέησόμε και όσο μπορούμε μεγάλη ιεραποστολή, γιατί η σωτηρία μας εξαρτάται και από τον πλησίον μας. Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους χριστιανούς και εύχομαι όλοι να ακολουθήσουμε τις εντολές του Κυρίου μας και να δώσουμε λύση σε όλο αυτό το σημαντικό πρόβλημα που μας έχουν προβάλει τώρα οι σιωνιστές, οι Ροτσάιλ, οι Ροκφέλλερ, γιατί πίσω από αυτούς κρύβεται ο αιωσφόρος, ο οποίος θέλει να πάρει ψυχές στην κόλαση. Δεν είναι που πολλοί πιστεύουν ότι μας παίρνουν τον υλικό πλούτο, είναι ότι μας κλέβουν την ψυχή. Και την ψυχή θα την κλέψουν όταν δεχτεί το αόρατο χάραγμα, που όπως εμείς οι χριστιανοί έχουμε τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, που την έχουμε πάρει από το Άγιο Βάφτισμα και τη συντηρούμε με τη μετάνοια, με την καθαρή εξομολόγηση, τα μυστήρια της Εκκλησίας, την έλξη της Θείας Χάριτος που γίνεται για τις προσευχής του Ιησού Κύριε Ιησού Χριστέ, τον αμαρτωλό. Έτσι, ο διάβολος προσπαθεί να χαράξει την ψυχή πριν ακόμα έρθει ο ίδιος ο Αντίχριστος, για να μπορεί να έχει εξουσία στην ψυχή του. Αυτά ήθελα να σας πω. Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους Έλληνες χριστιανούς και να κάνουμε και άλλες ομολογιακές συγκεντρώσεις, γιατί όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ και για τον προσωπικό αγώνα του καθενός μας, σαν ομολογία γράφεται στους ουρανούς, αλλά και μετράνε σε αυτούς τους αντιχρίστους όλους που βλέπουν ότι όντως υπάρχει αντίδραση, γιατί όλος ο πλανήτης περιμένει από μια Ελλάδα τι θα κάνει. Αυτό είναι κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή και πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα το καλό σε όλες τις χριστιανικές ορθόδοξες χώρες, από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς, να μην δεχτούν όλα αυτά τα συστήματα και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι παράδειγμα, να πάρουν το παράδειγμα το δικό μας και να αρχίσουν να κάνουν συλλόγους, να μην δέχονται όλα αυτά τα συστήματα και να προσπαθήσουν να γίνουν καλοί χριστιανοί. Δυστυχώς θέλουμε πάλι κατήχηση, γιατί σαν Ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουμε την απαιτούμενη κατήχηση που χρειάζεται και περισσότερη εγρήγορση και κάθαρση της ψυχής. Ευχαριστώ πολύ και καλό αγώνα. Ευχαριστώ.